Καραπιάλης, είναι και ο Γιαννακόπουλος κοντά. Για να δούμε ποιος τελικά από τους παίκτες του Ολυμπιακού θα σουτάρει. Αν ετοιμάζουν κάποια κομπίνα, θα το δούμε. Γιωργάτος πέρασε την μπάλα εκπληκτικά πάνω από το τείχος και κάνει το 0-1. Να λοιπόν το γκολ στο 7ο λεπτό της συνάντησης, ο Γιωργάτος. Πέρασε αριστοτεχνικά με το αριστερό πόδι την μπάλα πάνω από το τείχος που είχαν σχηματίσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Το κόρνερ που είναι το πρώτο για τους Ερυθρόλευκους στον αγώνα και που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Την μπάλα στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που χάνεται. Θα έλεγε κανείς ότι ευνηδιάστηκε ο Αλεξανδρής. Η μπάλα φτάνει στον Καραπιάλη που τη στρώνει. Το σούτ, η κόντρα, ζητάει χέρι ο Καραπιάλης. Απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από την περιοχή τους. Να δούμε τον Αλεξανδρή που μπαίνει στην περιοχή. Ο Αλεξανδρής στο έδαφος. Παίζεται, δείχνει ο Παπαχίτζιος. Πηγαίνει στη γωνία και δείχνει out. Ο Αλεξανδρής διαμαρτύρεται. Δεν έγινε τίποτα, φαίνεται, αν του λέω Καλιτζάκη, στον αγκαλιάζει στοργικά. Και παίρνει το υπόδειο. Ο Αλεξανδρής βγαίνει στην αντεπίθεση. 3-2 οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιαννακόπουλος αφήνει πάρα πολύ έξυπνα την μπάλα πίσω. Βάντσικ χάνει από την αγκαλιά του. Στο σουτ του Νταπίζα. Προσπάθεια του Καραπιάλη που αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο. Αυτός άλλαξε πλευρά εδώ. Έφυγε προς τα αριστερά. Βγάζει πολύ ωραία παλιά. Κεφαλιά πάσα του Νταπίζα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Καραπιάλη στο σουτ και είναι το 2-0. Το 2-0 για τον Καραπιάλη. Σε μια φάση που ο Κόκκιτς έπεσε πάνω στην μπάλα με τον Καλιτζάκη. Ήταν και ο Ζουμίδης πιο δίπλα. Φωνάζει ο Καρούλιας, αγκαλιάζονται ο Ελευθερόπουλος με τον Καραταΐδη έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και βλέπετε τι γίνεται στην εξέδρα που φιλοξενεί τους φιλάθλους των Πειραιωτών. Όταν βάζεις ένα γκολ σε ένα ντέρμπι, αλλάζει η ψυχολογία σου, αλλάζουν πολλά. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ δυνατοί, πιστεύω και γυρίσαμε δίκαια.